η ανακήρυξη της 11 η Ιουλίου ως παγκόσμια σήμερα μνήμης της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δείχνει να έχει ανοίξει εκ νέου τον ασκό του αιώλου. Καθώ οι έντονε αντιδράσει τη πολιτική ηγεσία των Σέρβων τη Βοσνία πλέον προχωρούν στην προειδοποίησή του και κινούν διαδικασία απόσχηση από το ενωμένο τεχνητά ενιαίο κράτο τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η κυβέρνηση τη Σερβική Δημοκρατία, τη μία εκ των οποίων οντοτήτων που συνθέτουν τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, αποφάσισε να κινήσει τι πολιτικέ διαδικασίε για τη διάλυση του ενιαίου κράτου, καθώ ανακοίνωσε ότι δημιούργησε ομάδα εργασία για να έρθει σε συμφωνία για ειρηνική απόσχηση από το ομόσπονδο σήμερα κράτο. Ο πρόεδρο τη Σερβική Δημοκρατία, Μίλωρα Ντόντικ, είχε αναγγείλει την επεξεργασία σχεδίου για την ειρηνική οριοθέτηση. Όπω εξήγησε, το σχέδιο θα είναι έτοιμο σε 30 ημέρε και θα παρουσιαστεί στις πολιτικέ ηγεσίε των άλλων δύο εθνικών κοινοτήτων, των Βόσνιων Μουσουλμάνων και των Κροατών. Ο Ντόντικ αποκάλυψε ότι το σχέδιο αυτό προβλέπει σε πρώτη φάση την οριοθέτηση σε πολιτικό επίπεδο, που κάθε οντότητα θα ασκεί ανεξάρτητη πολιτική. Ανέφερε ότι για μερικά χρόνια θα διατηρηθεί η συνοχή στον οικονομικό τομέα και την ευρωπαϊκή πολιτική, μέχρι να προσαρμοστούν τα δύο μέρη στη νέα κατάσταση και να επέλθει οριστικά η διάλυση. Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα τη Βοσνίας Ριζεγοβίνη προβλέπεται το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση για τι εθνικέ κοινότητε, εφόσον αποδειχθεί ότι καταπιέζονται ή απειλείται η υπόστασή του.